Η βελτιωμένη εικόνα της πανδημίας στην Κρήτη έφερε και την χαλάρωση των ειδικών περιοριστικών μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι ανήκουν στο επίπεδο 1 του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Στο επίπεδο 3 της αυξημένης επιτήρησης εντάσσεται το Ηράκλειο. Με τους τρεις νομούς να είναι στο 1 και ένας νομός είναι, να είναι στο 3, σημαίνει ότι αυτοί που είναι στο 1 θα πρέπει να προσέχουν τις επισκέψεις στο 3 και ταυτόχρονα αυτοί που είναι στο 3 ήρθε η ώρα μέσα από την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει συντριπτικά από τον κόσμο να κάνουμε μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να μην έχουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Αν και ήδη το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια χαλάρωση από τους πολίτες σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης των Χανίων, τα νέα μέτρα που θα ισχύουν από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση της σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς όπου υπάρχει συγχρονισμός. Ωστόσο, η χρήση της μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα καταστήματα καθώς και στα σχολεία για τα παιδιά από 4 ετών. Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσουν κι άλλο εφόσον δεν έχουμε πρόβλημα στο νομό Χανίων εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και γενικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα γιατί συμβαίνει εφόσον δεν έχουμε ουσιαστικό πρόβλημα. Το να μας το πηγαίνουν έτσι πολύ πολύ σιγά με προβληματίζει λίγο η αλήθεια είναι, αλλά... Οκ, ας είναι και έτσι αφού δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, έπρεπε εδώ και καιρό πιστεύω, γιατί τα κρούσματα για μένα είναι πολύ λίγα για να συμβεί όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά την εστίαση και τα κέντρα διασκέδασης προβλέπεται να κλείνουν πλέον στη 1 το βράδυ και όχι στις 12 όπως ίσχυε πριν. Επιπλέον το όριο των πελατών ανά τραπέζι ορίζεται στα 6 άτομα. Επιτέλους, εντάξει ναι, γιατί είχαμε κουραστεί να πηγαίνουμε και να είμαστε με την ώρα στο χέρι. Και αυτό ευνοϊκό μέτρο. Και να υπάρχει κατανάλωση. Γιατί ήδη είχαμε προβλήματα. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η προσοχή από τους πολίτες, καθώς ο καθορισμός του επίπεδου κινδύνου σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την αυξανόμενη ή μειούμενη τάση επιδημιολογικών μεγεθών. Ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τον κορονοϊό είναι πλέον διαθέσιμος στην ιστοσελίδα covid19.gov.gr και θα επικαιροποιείται ανά 14 ημέρες.